Φαντάζομαι εξάρτητο ποιο θα είναι. Εδώ τα bosses του πρώτου κάστρου είναι απλοί εχθροί. Ο γνωστός Καρασούμαν. Πάνω και αριστερά είναι η Άλλη Χαρμή. Εν τω μεταξύ ο ίδιος εχθρός στο πόρτα του Φλίν ονομάζεται, έχει το κανονικό του όνομα. Ωραία φίλε, κοίτα εδώ. Λέγεται. Malphas Blitz. Δεν θα αλλάξω δωμάτιο, θα εμφανίσω και το save που έχει εδώ πέρα. Και το άλλο κάνουμε. Είναι Alcard Mail, όπως λέμε Yahoo Mail και... Είναι η καινούργια πατέντα που την λασάει ο Alcard για να βγάλει χρήμα. Γιατί δεν γίνεται, τα κεριά πετάνε πολύ λίγα το βράδυ. Ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω το γεγονός. Πήραμε την καλύτερη πανοπλία. Ξανά. Είναι για τα δύο σώματα. Ευχαριστώ πολύ, Game. Πάμε στον Ακμοντάν. Φαντάσου η υδραυλική του Δράκουλα εδώ πέρα. Το νερό να πηγαίνει προς τα πάνω. Να τρέχει από το συντριβάνι. Ανάπολα. Φίλε, τι τον πήρανε το Μίτσο. Ο Μίτσος ο αλλιώς το έκανε αυτό. Σου είχε ένας. Όχι, είναι αντικείμενο, πρέπει να το πάρω. Ναι, δεν αντέχω. 100% completion. Να μπω με boom μέσα. Για να ανοίγει η πόρτα να πεις με boom. Αυτό εννοούσα, boom. Στο kung fu την πόρτα. Αυτός είναι δύσκολο, πρόσεχε. Αυτός ναι, κανονικά έχει πολλά HP, αλλά εντάξει. Αυτός έχει HP και εγώ έχω κρυσά έγκρι. Τα HP σου στο κρυσό έγκριμ μου. Μάλλον βλέπω τα HP σου και ανεβάζω σε κρυσό έγκριμ. Έλληνα σκόνη. Σκόνη και θρύψα να γίνω μαζί σου. Πήρες τη σπάλα. Τη σπάλα του Δράκουλα. Απ' την άλλη μεριά είχε ένα hard matchup. Και ο Ακμοντάν κλασικός εχθρός Καστλβάνια. Είναι από τα πρώτα bosses μέχρι και στα Game Boy εμφανίζεται. Ο Ακμοντάν 2 ήταν αυτός. Νομίζω ότι παντού είναι ο Ακμοντάν 2. Δηλαδή και ο Σάιμον που τον πολεμάει στο Καστλβάνια το 4 είναι πάλι ο Ακμοντάν 2. Δηλαδή γιατί να είναι ο 2. Ο 1 πότε... Πού το βρίσκεις. Είναι, πώς λένε ο Ραμσής, ο δεύτερος κτλ. Είναι συγκεκριμένος Αιγύπτιος, κατάλαβα. Το Ραμσί έπρεπε να απολυμάζε, το Γιούλ Μπρένερ. Γιούλ Μπρένερ. Γιούλ Μπρένερ. Θυμάσαι το Πάμε Χιόνι. Να σου πω, δεν πας από εδώ δεξιά, να πας απευθείας στο... Τσάπελ. Γιατί... Από το πώς στο Κολοσσέο δεν είναι, είναι όψιμο. Να ρε, ο Μαλακί, που το λένε Κθούλου. Τι έγινε ρε. Αυτή χωρίζεται στη μέση, ρε. Ήταν και ένα Frankfurter. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω ένα Frankfurter. Ναι, δείχνει νόστιμο. Ήθελα να δω τι γεύση έχει μια πόλη. Frankfurter. Πρόσεξε γιατί έμεινε το κάτω του διασυγκαμής. Σπάσαμε το πάτωμα. Hunter Fresh. Το πιάσατε. Αυτό το Hunter Fresh είναι... Είναι broken item. Είναι broken item γιατί... Γιατί μπαγκάρει το παιχνίδι σε συνδυασμό βέβαια με ένα short familiar level 100. Μπαγκάρει πολύ άγρια το παιχνίδι. Επειδή κάθε φορά που το παίρνεις παγώνει η οθόνη για να βγει το σήμα. Αλλά ο Alcard πέφτει κατά καλά, ένα... Καλά, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Θα το εξηγήσω, τώρα. Είναι πολύ εύκολο. Πέφτει κατά ένα frame. Ένα frame που προς τα κάτω πηγαίνει. Ο Alcard. Χρησιμοποιώντας αυτό το effect. Το παιχνίδι όταν το κάνεις αυτό συνέχεια, τη μία πίσω από την άλλη, αγνοείται ότι υπάρχουν πατώματα και ταβάνια και σε περνάει από μέσα τους. Και μπορείς να εμφανίσεις 1000% του χάρτη. Ναι, εμφανίζονται, έχουν κάτι τρελά map coverage. Αν πας πάνω δεξιά μπορείς να πάρεις την Twilight Cloak, ξανά. Θα πάω εδώ πέρα για να δείξω κάτι που δεν το είχαμε δείξει την πρώτη φορά, επειδή είχα χρησιμοποιήσει το... The Spike Mail. The Spike Mail. Τώρα δεν θα χρησιμοποιήσω The Spike Mail, θα βάλω ένα potion.
Ναι, μπορείς να περάσεις αυτά τα καρφιά χωρίς να έχεις despite mail, δηλαδή πηδάς ένα ολόκληρο σημείο του παιχνιδιού πάλι. Αυτό χρησιμεύει για τα... Κατά πότιον. Αυτό εδώ πέρα χρησιμεύει στους... Λοιπόν, αυτό που κάνω, το potion, μου δίνει ένα νανοδευτερόλεπτο αθανασίας στο παιχνίδι. Μπορείς να πας με νυχτερίδα, δεν χρειάζεται να το δω. Εντάξει, έχουμε αρκετά. Η νυχτερίδα υλοποιείται ακριβώς στο σωστό ύψος, ώστε να μην... να περνάει ανάμεσα από τα καρφιά όλα. Μην κάνεις πάνω κάτω, θα συντηρήσουν τα μαγικά. Α, δεν είχε πόρτα. Α. Θέλει να το κάνεις στο κανονικό κάστρο. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να δείξω εγώ είναι ότι... Γίνε νυχτερίδα. Ναι. Κοίτα τι γίνεται, ας πούμε. Προχωράς, το βγάζεις όλο αυτό το μέρος σαν νυχτερίδα. Πηγαίνεις μέχρι την πόρτα. Και όταν φτάνεις λίγο, ξέρω εγώ, πριν το τέρμα... Γίνεσαι για λίγο ομίχλη. Και με το που γίνεσαι άνθρωπος... Πατάς ένα πόσο και περνάς, ξέρω εγώ, από τα καρφιά κανονικά. Εντάξει, τώρα δεν το κάναμε γιατί δεν υπήρχε η πόρτα. Δεν πρέπει να μείνεις ομίχλη. Ξέρεις, από νυχτερίδα γίνεσαι ομίχλη, να αποκτήσεις λίγο την αθανασία της ομίχλης. Αλλά για λίγο, απλά ένα tap κάνεις. Κάνεις ένα tap, γίνεται ομίχλη. Εδώ και μετά φαρμάξεις. Γίνεσαι πάλι άνθρωπος, αμέσως παίρνεις το πόσο και περνάς την πόρτα. Είναι εύκολο, γίνεται εύκολο. Αυτοί σου έχουν πει λέει mail. Ναι. Πανέξυπνη πανοπλία. Καλά, όχι. Στα κάτω είναι μέσα. Όχι λαμπερή. Η Brilliant Mail έχει και το, την ικανότητα να... Α, εδώ έχει τον αγαπημένο εχθρό του... του Μαξίμου. Αυτός ο πάνθυρας που είναι ένα μάθος. Εν τω μεταξύ δεν μοιάζει με πάνθυρα, εμένα μοιάζει με μεγάλο μαύρο ποντίκι, αλλά τέλος πάντων. Do you read the Bible, man? Ναι. Η Brilliant Mail, όπως έλεγα πριν, έχει την κρυφή ικανότητα να αυξάνει τη δύναμη των... Το sub weapons. Ναι, τα κάνει πολύ πιο δυνατά. Και αν βάλεις, ας πούμε, Brilliant Mail, Stavro Light, Holy, εξοπλισμούς που ανεβάζουν τη δύναμη του Holy κτλ, ο Σταυρός γίνεται πολύ επικίνδυνο όπλο. Αλλά εντάξει, τι να το κάνεις όταν έχεις Χρυσά Έγκλη. Πάμε στη Μέδουσα. Η Μέδουσα, εντάξει, θα το δείξω, θα πάω πολύ κοντά της. Το κόρκο είναι να στέκεσαι πολύ κοντά της. Και να έχει Χρυσά Έγκλη. Αυτό είναι το δεύτερο κόλπο. Είναι μεγάλη καρδιά ο Βλάντ. Είναι τύπος έξω καρδιά. Μπορείς να γυρίσεις προς τα πίσω και να πας να... Τώρα εμφανίζω λίγο χάρτη, εντάξει. Α, όχι, βασικά μπορείς να πας στην τηλεμεταφορά του Castle Keep και να πας απευθείας στον Orthodox. Ναι, και να πας ναι, ναι, με τη μία. Magic, I cast magic. Αυτό το item μου θυμίζει το Men in Tights. Το Magic Missile. Ναι, θυμίζει έτσι τόξο. Εμένα μου θυμίζει ένα παλιό Dungeons and Dragons session. Ηχητικό, ναι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στο ίντερνετ. Εδώ είναι τα φόπλακη. Και σε αυτό... Σε αυτό το ηχητικό, ας πούμε, document είχαν έναν που έλεγε εγώ να cast Magic Missile, είχε δηλαδή Magic Missile και ήθελε οπωσδήποτε να το καστάρει, ναι. Και του λέει όλος, μα δεν υπάρχει τίποτα να επιτεθείς, λέει, τι θα επιτεθείς. Και έλεγε άλλος, το σκέφτηκε λίγο και λέει I'm attacking the darkness. Και έκανε επίθεση, ξέρω εγώ, Magic Missile στο σκοτάδι, ναι. Και του λέει άλλος, ok, you cast Magic Missile και τώρα είσαι περικυκλωμένος από 9 όγκρε. Και του την έφερε ο Dungeon Master. Και να δεν παίζει Dark Shield έτσι, επειδή το παιχνίδι δεν θα αγαπάει. Το παιχνίδι δεν με αγαπάει καθόλου. Μόνο τα Ring of Varda μου τα έδωσε έτσι, όταν ήθελα να μου τα δώσει. Και Mord Blade. Το ανάποδο κάστρο είναι γεμάτο εχθρούς για να φαρμάρεις, ε. Αζαγκάλ. Περχάει την ισορροπία. Το ανάποδο κάστρο είναι Farming Place. Ξέρεις, είναι μια τεράστια φάρμα. Ναι. Έχει όλα τα άκυρα όπλα, ας πούμε, είναι μαζεμένα εδώ. Έλα, εδώ τώρα αυτοί ρίχνουν το γιαχτσούνα.
Γεια σου Τσούνα. Γεια σου Τσούνα. Γεια σου Τσούνα. Είναι και ωραία εσύ που ρημάζω. Θα πάω από εδώ να κάνουμε ένα κύκλο. Εδώ το boss είναι η ψεύτικη Sifa, Trevor και... Είναι η παλιά ομάδα του Alucard. Fake Sifa, fake Trevor και fake Grand. Είναι ο ληστής. Αυτή στη δείχνει Μινόταυρη, ε. Είναι και η Μινόταυρη εδώ σαν απλήχθη. Pure Blade αυξάνεται ότι θέλεις όταν τρως damage. Δηλαδή θες να πεις, θα χάσω πάνω από ένα. Θα χάσω λιγότερο από ένα. Yeah. Ανάλογα με το τι σε επίθεση. Να, αυτή εδώ το Pure Blade. Και αυτή είναι καλή για level up. Για εδώ, δηλαδή για αυτό το σημείο του Google. Πεθαίνουν πανεύκολα. Ούτε καλά, δηλαδή το σκέφτεσαι. Κάτι μας είπες τώρα ότι πεθαίνει πανεύκολα. Ναι, εντάξει. Εδώ, εδώ όταν ήταν boss χρειάστηκαν 3 χτυπήματα. Σαν απλή εχθρή. Νομίζω βασικά ότι είναι πιο δυνατή από ότι όταν ήταν boss. Είναι η μοσχάρα κεφαλές. Ναι, και αυτές δεν παθαίνουν τίποτα. Μου θυμίζουν τον Brainstorm. Περπατώ στο δάσος όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ. Werewolf, werewolf, είσαι εδώ. Πάντα φάει το boost. Τι γεύση θα έχει για να το πάω. Γεύση νοσταλγίες. Έτσι τα πάω γράψω ένα πίσω απ' τ' άλλο. Πολύ κλασικός εχθρός αυτός, μέχρι και στο Game Boy υπάρχει. Παντού υπάρχει, μέχρι και στο πρώτο το... Καθυμβάνιο. Πέρα στα δεξιά είναι το Grams. Είναι το Harper. Gram, Gram, Gram. Ένα Gram. Στο boss πέρα δεν πάντα δεν έχει μείνει το δωμάτιο. Τι θες να πας τέρμα αριστερά δεν πήγες. Θα πάω μετά. Πάμε πρώτα στον boss. Χωρίς κεφάλι. Τι έγινε. Τι να. Άμα τους αφήσεις τους λίγους παίρνουν παίζουνε καλά και κανονικά. Να ρίχνανε και το γεια σου Τσούνα να το δείχνανε. Θες να μην το σκοτώσουμε και εσύ. Όχι, όχι, εντάξει, ας δοκίμασα να πάω και το πάρω. Από εδώ έχω έρθει. Όχι. Κάτσε έχει ένα max up νομίζω. Όχι, ακόμα είναι. Άκουα Μαρίν, άκουα, αλλά δεν ήξερα. Τώρα πρέπει να πας, για δες στον boss. Στον boss, απευθείας. Εδώ κάτω. Ναι. Μπορείς να πέσεις τώρα εδώ πέρα κάτω και δεν είναι το boss. Τέρμαρα του, τέρμαρα του. Θα δω πόση ώρα θα μου πάρουν αυτοί. Αυτοί που τίθεται ότι είναι δύσκολο boss. Σκελετάδια. Ο ίδιος το ίδιο boss ακριβώς υπάρχει και στο... Πόρτο, το φέρω. Και πολύ δουλειά ξέρει. Τόσο την κλείπτωσε, ρε. Ήταν αυτός πήδηξε με τη μία επάνω, ήταν σε κατάλαβα. Ο Ninja. Τελείως προαιρετικό boss αυτό, by the way. By the by. Μπορείς να πας να βγάλεις τώρα το boss στο Alchemy Laboratory. Μπορώ να πάω να βγάλω, να εμφανίσω και τη σκάλα λίγο και μετά θα πάω έτσι. Από τη σκάλα παίρνω και πήγαινε στο Alchemy Laboratory.